Φίλες και φίλοι, καλή χρονιά να έχουμε, 2022, και είμαστε στην πρώτη εκπομπή για τον Ιανουάριο του 2022 και για όλη τη χρονιά. Σήμερα έχουμε μαζί μας ένα πολύ μεγάλο success story, τον Μιχάλη τον Μπετσαλάκη, ο οποίος ήρθε στο Λονδίνο πριν κάποια χρόνια και αυτή τη στιγμή είναι γενικός διευθυντής ενός πάρα πολύ γνωστού ελληνικού brand. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Αγουστίνη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Κάνω το ποδαρικό δηλαδή από τώρα. Κάνεις το ποδαρικό, είσαι ο πρώτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες έτσι στην παρέα του Hellenic TV. Εγώ σας ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ. Πες μου λίγο για σένα, καταρχήν είσαι ο General Manager της Ambrosia Foods, σωστά? Ambrosia Quality Foods, ναι. Η Ambrosia είναι μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά ενεργοποιείται στο χώρο των wholesales. Είμαστε ουσιαστικά μια εταιρεία που κάνει εισαγωγές από την Ελλάδα και τροφοδοτούμε εστιατόρια ελληνικά, σούπερ μάρκετ, μινι μάρκετ, όλη την αγορά με βάση τα ελληνικά προϊόντα τα οποία εισάγουμε. Περισσότερα είναι, κατά βάση εισάγουμε τρόφιμα. Αλλά οπωσδήποτε παρέχουμε και άλλες υπηρεσίες σε εταιρείες οι οποίες θέλουν να στηθούν, όπως delivery, σουλατζίδικα, εστιατόρια, τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται ένα κατάστημα για να στηθεί, μπορεί να το παρέχει η Ambrosia χωρίς κανένα πρόβλημα. Εσύ πες μου λίγο την ιστορία σου. Είχες έρθει στην Αγγλία, πότε ήρθες, πριν πόσα χρόνια? Το 2017 ήρθα να δω την κόρη. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε γράψει πολλές φορές. Επαναλαμβανόμαστε συνέχεια. Λοιπόν, Αγουστίνε, ήρθα να δω την κόρη. Ήρθα, ανέβηκα στη Μεγάλη Βρετανία να κάνω επίσκεψη στο παιδί που είχε ανέβει για τις σπουδές του. Όπως ήρθαν τα πράγματα, έκατσα εδώ. Είχα κλείσει εισιτήρια, είχα έρθει στις 4 του Οκτώβρη και επέστρεφα στις 25. Στις 23 πήρα την απόφαση. Μέσα σε μία νύχτα λέω: Μιχάλη, θα μείνεις εδώ, δεν γυρίζεις πίσω. Η δουλειά μου κάτω στην Ελλάδα ήταν καθαρά με τον τουρισμό. Ήμουν τουριστικός πράκτορας, ενεργός πράκτορας στην Κρήτη. Το κομμάτι αυτό τώρα ουσιαστικά εμένα με είχε κουράσει. Εργαζόμουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διότι η δουλειά μας εκεί ήταν Μάρτιο-Οκτώβρη, ουσιαστικά ήταν 8 μήνες, αλλά 20 ώρες τη μέρα. Δεν σταματούσες καθόλου. Ήταν μια ψυχοφθόρα δουλειά, την οποία πήρα την απόφαση σε μια νύχτα και λέω: Θα το παλέψω εδώ. Το θα το παλέψω εδώ, βέβαια, η κόρη μου όταν το άκουσε, το θεώρησε αστειότητα. Διότι ήταν 2 μέρες πριν επιστρέψω και εγώ έκανα ένα βιογραφικό, το ανέβασα στον Gumtree τότε. Δεν είχα μεγάλη γνώση το τι έπρεπε να κάνω. Το ανέβασα εκεί και ουσιαστικά ζήτησα μια δουλειά που να έχει να κάνει με το τουριστικό κομμάτι, είτε σε ξενοδοχείο, είτε σε τουριστικό γραφείο ή οπουδήποτε άλλο. Την επόμενη το πρωί είχα δουλειά. Την επόμενη το πρωί με κάλεσαν στο ξενοδοχείο που δούλευα μέχρι πρότινος. Πήγα, συνεννοήθηκα και ξεκίνησα να δουλεύω εδώ. Δυσκολεύτηκα στην αρχή, διότι δεν ήθελα να εμπλέξω ουσιαστικά την οικονομική μου κατάσταση με την Ελλάδα εδώ. Ήθελα να τα κάνω όλα από το μηδέν, να ξεκινήσω μόνος, να προσπαθήσω τα πάντα μόνος, χωρίς να πειράξω τίποτα από αυτά που είχα στην Ελλάδα, διότι είχα οικογένεια εκεί, είχα τη γυναίκα μου και την κόρη μου τη μικρή. Ξεκίνησα με πολύ μεγάλη δυσκολία, το πάλεψα πάρα πολύ. Κατάφερα μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια από ένας απλός ρεσεψιονίστας που ήμουνα τη νύχτα να εξελιχθώ και να φτάσω μέχρι τη διεύθυνση του ξενοδοχείου, όχι του ξενοδοχείου, της αλυσίδας, γιατί ήμουνα στις Sass Hotels που είχαμε 3 ξενοδοχεία υπό την κατοχή μας και κατάφερα να τα διευθύνω τους τελευταίους 4 μήνες και μετά ήρθε η πρόταση από τον Χρήστο τον Κοτσόνη και την Αμβροσία και βρέθηκα να είμαι εδώ τώρα που είμαι. Πώς έγινε λοιπόν και έφτασες από το ξενοδοχείο και τον τουρισμό σε μια εταιρεία που έχει τρόφιμα? Ένα τηλεφώνημα ήταν, Αγουστίνε. Ένα τηλεφώνημα. Ήμουνα στη δουλειά μου. Ήμουνα και ξαφνικά βλέπω ένα μήνυμα από τον Χρήστο, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Και μου λέει: Μιχάλη, να σε πάρω ένα τηλέφωνο. Του λέω: Ευχαρίστως. Μιλάμε στο τηλέφωνο και μου έδωσε τα συγχαρητήρια για τη θέση μου, την προαγωγή μου, για όλα αυτά που είχα κάνει. Και μου λέει, σκέφτομαι αυτό. Σκέφτομαι τη συνεργασία μας στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ας πω την αλήθεια, Αγουστίνε, εγώ το θεώρησα αστείο. Δηλαδή, θεώρησα ότι εκείνη την ώρα ο Χρήστος μου κάνει πλάκα. Δεν μπορούσε να πάρει το μυαλό μου ότι αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί, διότι έπρεπε να έχει πολύ μεγάλες αντοχές και πολύ μεγάλο στομάχι για να έρθει την ώρα που εγώ διευθύνω μια αλυσίδα ξενοδοχείου να μου πει, έλα στην εταιρεία μου. Να γίνει γενικός διευθυντής. Δηλαδή ήθελε μεγάλα guts για να το κάνει αυτό. Το έκανε, μπήκαμε σε μια συζήτηση, καθίσαμε, κουβεντιάσαμε. Το θεώρησα σαν πρόκληση, διότι για μένα ο τουρισμός και το ξενοδοχειακό κομμάτι και γενικά ό,τι έχει να κάνει με το hospitality
ήταν όλη μου η ζωή. Δηλαδή εκεί βρισκόμουν και στην καριέρα μου στην Ελλάδα και εδώ. Και έτσι θεώρησα πρόκληση το να φύγω και να πάω σε ένα εντελώς διαφορετικό sector. Δηλαδή να έρθω να ασχοληθώ με το εμπόριο. Το εμπόριο είναι ένα άλλο field και όπως ξέρεις και ο ίδιος είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό field. Και εδώ τώρα που είμαι μπορώ να σου πω ότι πραγματικά ενώ ουσιαστικά βρίσκομαι στον τρίτο μήνα νιώθω ότι έχω να μάθω πολλά πράγματα ακόμα και κάθε μέρα μαθαίνω. Κάθε μέρα είναι ένα σχολείο για μένα. Ουσιαστικά μπαίνω σε έναν άλλο χώρο από το μηδέν. Πες μας λίγο για την ιστορία της Ambrosia Quality Food, γιατί εγώ την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ξέρω και τα παιδιά που το έχουν εξαιρετικά. Πες μας λίγο την ιστορία, τι μάθηκε ο κόσμος. Η Ambrosia ξεκίνησε το 2013. Την ξεκίνησε ο ιδρυτής της, ο Χρήστος Κοτσόνης. Και μέσα σε αυτά τα 9 χρόνια έχει καταφέρει να κάνει μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά, να χτίσει ένα πάρα πολύ καλό brand name. Η Ambrosia θεωρείται από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο της και αυτή τη στιγμή αριθμούμε 37 άτομα προσωπικό. Είμαστε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο, ουσιαστικά στην Αγγλία και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ουαλίας και στα πλάνα μας είναι, αν όχι του χρόνου, τον επόμενο χρόνο, να επεκταθούμε σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή να φτάσουμε και Βόρειο Ιρλανδία και Σκωτία, να εξυπηρετήσουμε όλους τους χώρους που θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Οπότε η Ambrosia Quality Foods άρχισε ουσιαστικά σαν χοντρική, σωστά. Έδινε σε εστιατόρια, σωστά, σε μαγαζιά. Σωστά, σωστά, σε μια περίοδο σωστά. Που τα ελληνικά εστιατόρια, το ξέρω και από τον Greek List, άνοιγε το ένα μετά το άλλο. Έχει εκτοξευθεί το νούμερο. Δηλαδή έχουμε αυτή την ώρα. Πρέπει να αριθμούμε πάνω από 600 ελληνικά εστιατόρια στη Μεγάλη Βρετανία. Τουλάχιστον. Το λιγότερο που μπορώ να σου πω αυτή την ώρα. Και ποια ήταν έτσι η αντιμετώπιση του κόσμου, πώς σας βρήκανε, πώς ήταν η συνεργασία σας με τα εστιατόρια και όσα μαγαζιά παίρνουν φαγητό από εσάς. Κοίταξε. Ουσιαστικά υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Με τον καιρό και συντοχρόνο η εταιρεία κατάφερε να χτίσει ένα πάρα πολύ καλό όνομα. Ξεκινώ ουσιαστικά, είχαμε τμήμα πωλήσεων. Υπήρχαν άνθρωποι έξω, οι οποίοι προσπαθούσαν να προωθήσουν τα προϊόντα μας και τη δουλειά μας. Μετά λειτουργεί, Αυγουστίνε, περισσότερο το mouth to mouth. Δηλαδή, από στόμα σε στόμα άρχισε να διαδίδεται ακριβώς. Να διαδίδεται ποια είναι η εταιρεία και τι ακριβώς παρέχει. Και όταν η εταιρεία ξεκίνησε, δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός που υπάρχει τότε. Τώρα. Τότε ήταν τα πράγματα πιο συγκρατημένα. Δηλαδή ήταν 2-3 άνθρωποι οι οποίοι έκαναν το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη δουλειά. Ουσιαστικά εισαγωγές από την Ελλάδα ήταν περιορισμένες οι εταιρείες που τις κάνουν. Τώρα πλέον έχει ανοίξει λίγο ο κύκλος, είναι λίγο περισσότεροι σε αυτό το κομμάτι πάνω, μα έχει ανοίξει ουσιαστικά και το μερίδιο της αγοράς. Διότι πλέον ελληνικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολλές. Δεν μιλάμε μόνο για εστιατόρια, μιλάμε για μίνι μάρκετ, για σούπερ μάρκετ, για ζαχαροπλαστεία, για καφέ που έχουν ανοίξει. Όλα αυτά εξυπηρετούνται από εταιρείες σαν την Ambrosia. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά όλα αυτά που μου λες. Όντως έχουν ανοίξει πάρα πολλές επιχειρήσεις, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι και πάρα πολλοί Βρετανοί θέλουν το ελληνικό φαγητό. Δεν είναι πια Έλληνες για Έλληνες. Είναι Έλληνες για Βρετανούς οι οποίοι πηγαίνουν το καλοκαίρι διακοπές στην Ελλάδα, τους αρέσει η ελληνική σαλάτα, το λάδι, η ελιά και θα αναζητήσουν αυτό το προϊόν ή να πάνε να φάνε με την οικογένειά τους σε ελληνικό εστιατόριο. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Όπως ακριβώς το είπες. Η μεσογειακή κουζίνα και η ελληνική κουζίνα είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε να πάνε να δοκιμάσουν ελληνικά φαγητά, ελληνικές γεύσεις, να πάρουν τη φέτα, το λάδι. Αυτά είναι προϊόντα τα οποία είναι ευρέως γνωστά και είναι ουσιαστικά και από τα καλύτερα ποιοτικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Να μην σου πω στην παγκόσμια, αλλά στην ευρωπαϊκή αγορά οπωσδήποτε τα ελληνικά προϊόντα θεωρούνται από τα top που μπορείς να έχεις στο τραπέζι σου. Ένα όνομα που ακούγεται τελευταία και σαν και τώρα θυμάμαι τη μέρα που μίλησα με τον Χρήστο στο τηλέφωνο λίγες μέρες μετά το πρώτο lockdown, το Μάρτιο του 2020, είναι το Oh My Greek, το οποίο μέσα σε ένα μήνα έγινε πασίγνωστο. Αυγουστίνε, να σου πω τι ακριβώς συνέβη. Το Oh My Greek ξεκίνησε σαν online store το 2017. Αν θυμάσαι την περίοδο του lockdown, τα slots που έδιναν τα μεγάλα supermarket, στην περίπτωση που έβαλες να παραγγείλεις κάτι για να το παραλάβεις σπίτι,
ήταν κλεισμένα για 3 μήνες. Δηλαδή έβαζες παραγγελία τώρα για να την παραλάβεις μετά από 100 ή 110 ημέρες. Κατάφερε το Oh My Greek να έχει 3 με 5 μέρες παράδοση. Πράγμα που το έκανε, το εκτόξευσε. Διότι ο άλλος που ήταν στο σπίτι και ήθελε να παραγγείλει, παραγγείλανε κατευθείαν από εκεί και λάμβανε τα πράγματα εντός εβδομάδας. Αυτό ήταν ένα εφαλτήριο για να εκτοξευθεί ουσιαστικά το brand και το όνομα του Oh My Greek. Το Oh My Greek παρέμενε μέχρι πρότινος και ακόμα είναι ένα online store, το οποίο πουλάει καθαρά ελληνικά προϊόντα. Όταν λες καθαρά προϊόντα για τον κόσμο τώρα που μας βλέπει, τι μπορεί να βρει από το Oh My Greek? Τα πάντα. Τα πάντα. Ακουστείτε, τα πάντα. Τα πάντα. Από ζυμαρικές σοκολάτες, ψιλικά, ό,τι θα μπορούσε να βρει οπουδήποτε, λάδι, φέτα, κατεψυγμένα, γύρω, μπορεί να αγοράσει προψημένο, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ακόμα, για να σου, κάνω, να σου δείξω το μέγεθος της ποικιλίας που υπάρχει μέσα, μέχρι και κατηλάκια για μνημόσυνο, για οτιδήποτε μπορεί να βάλει το μυαλό σου. Τα πάντα υπάρχουν. Το Oh My Greek αυτή τη στιγμή είναι για μένα το πληρέστερο κατάστημα ελληνικών προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία σε ελληνική πώληση. Γιατί η Αμβροσία απευθύνεται σε εμπόρους και σε επιχειρηματίες. Το Oh My Greek είναι στη ελληνική πώληση. Και στις επόμενες ημέρες ξεκινάει και το πρώτο κατάστημά μας. Ουσιαστικά στις αρχές, την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη, θα είναι το κατάστημα ανοιχτό για το κοινό και θα μπορεί να το επισκεφτεί ο καθένας. Είναι πληρέστατο. Ελληνικό κατάστημα στο Λονδίνο. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να βρεις. Δηλαδή, ακριβώς, πηγαίνοντας για παράδειγμα σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε, ας μην πούμε ονόματα. Ό,τι θα βρεις εκεί, υπάρχει μέσα στο Oh My Greek. Δεν υπάρχει τίποτα που να λείπει από εκεί. Πού θα βρεις ό,τι θέλεις, και σε... Θα βρίσκεται στο Bull Lane, στο Tottenham. Είναι πολύ κοντά στο σταθμό του White Hart Lane. Εκεί θα το βρουν. Ναι. Είναι 22 Bull Lane είναι η διεύθυνση. Και το postcode, για όποιον θέλει να το σημειώσει τώρα, είναι N181RA, Romeo Alpha, για να δώσω τη διεύθυνση αναλυτικά. Τι ήταν αυτό που όθησε την εταιρεία να ανοίξει και ένα κατάστημα physical, ας πούμε? Κοίταξε, ήταν πάντα στα πλάνα μας. Η εταιρεία δεν θα ανοίξει ένα, αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο, σε μένα, έχουμε ένα σχεδιασμό στα επόμενα 4 με 5 χρόνια να υπάρχουν Oh My Greek retail stores σε πάρα πολλές περιοχές στο Λονδίνο και εκτός Λονδίνου. Σκοπός μας είναι να χτίσουμε ένα πάρα πολύ καλό brand, ούτως ώστε να έχουμε και franchise. Να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλους ανθρώπους να επενδύσουν πάνω σε αυτό. Θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δουλεμένο σωστά και φτιαγμένο όπως πρέπει, τους ώστε να επεκταθεί στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Το Oh My Greek δεν θα είναι ένα κατάστημα. Το Oh My Greek θα είναι αλυσίδα supermarket σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Θα βρεθεί παντού. Και αυτό που λέμε τώρα, κράτησε το, στα επόμενα 5 χρόνια θα δεις την εξέλιξη του brand του συγκεκριμένου. Εγώ το κρατάω αυτό και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και μέσα από το Greek List και μέσα από το Hellenic TV, ξέρω κόσμο που τους έχω μιλήσει πριν 3 και 4 χρόνια και τώρα έχουν πάει πάρα πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που τους κάνω συνέντευξη και μετά ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Αυγουστίνε μου, εγώ ανέκαθεν από την ώρα που βρέθηκα στη Μεγάλη Βρετανία και ασχολήθηκα ενεργά και με τα social media, πάντα υπερασπιζόμουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πάντα στο μυαλό μου, χωρίς να ξέρω τι θα προκύψει στο μέλλον και πού θα βρεθώ, πάντα ήμουνα δίπλα στον Έλληνα επιχειρηματία. Φώναζα και έλεγα ότι στηρίξτε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος το να προσπαθείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να επενδύσει. Πάντα σε ένα πλαίσιο λογικής, οι τιμές να είναι πάντα λογικές και ποτέ στα άκρα, να πάντα να προσπαθείς να φέρεις το προϊόν και να είναι προσιτό για τον άλλον που θα μπει να το πάρει. Δεν έχει νόημα, Αυγουστίνε, να διαφημίζομαι κάτι το οποίο να έχει τιμές εξωπραγματικές. Εγώ μπορώ να πω ότι την ώρα η αγορά, όπως την βλέπω εγώ, στα ελληνικά καταστήματα είναι προσιτή για όλους και δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφοροποίηση και πρέπει να προτιμούμε επιχειρήσεις πολυεθνικές. Εγώ είμαι της άποψης να στηρίζομαι τους Έλληνες επιχειρηματίες. Πάντα. Εφόσον μπορούν και δραστηριοποιούνται, δίνουν δουλειές σε ανθρώπους δικούς μας, Έλληνες, προσπαθούμε να στηρίξουμε τα παιδιά που έρχονται εδώ, που ψάχνουν μια δουλειά, που δεν μπορούν να... Πάντα, εμένα προτεραιότητά μου είναι και σε ό,τι αναρτήσεις έχω κάνει για δουλειά στο Indeed ή οπουδήποτε αλλού, πάντα λέω ότι ζητώ τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εμένα βέβαια και το αντικείμενο μου είναι τέτοιο που είναι απαραίτητο ουσιαστικά
τουλάχιστον για τα παιδιά που είναι στην αποθήκη, να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, διότι έχουν να κάνουν με ελληνικά προϊόντα που έχουν βέβαια label στα αγγλικά, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρουν για ποιο προϊόν μιλάμε και τι ακριβώς είναι αυτό που πάνε να τοποθετήσουν σε ένα βαν για να διώξουν για ένα εστιατόριο ή για κάποια άλλη επιχείρηση. Αλλά εμείς προσπαθούμε πάντα και έχουμε γνώμονα να στηρίξουμε την ελληνική κοινότητα, τους Έλληνες ανθρώπους που έρχονται εδώ και προσπαθούν να βρουν μια δουλειά, στα πρώτα τους βήματα έστω να τους στηρίξουμε αν μπορούμε. Και πάντα είναι γνώμονάς μου αυτό. Πάντα. Προτεραιότητα δίνουμε στους ανθρώπους που μπορούν και θέλουν να δουλέψουν και έχουν όρεξη να δουλέψουν. Δηλαδή έρχεται κάποιος και σου λέει: εγώ είμαι εδώ και εμείς είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει ποτέ πρόβλημα. Οπότε αυτό να το δούμε και σαν ένα κάλεσμα σε Έλληνες και Ελληνίδες οι οποίοι ψάχνουν να βρουν δουλειά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως. Να κλείσουν την πόρτα του Oh My Greek. Ναι, και εγώ. Κοίταξε. Εγώ δημοσιεύω συνέχεια, το βλέπεις και μαζί το έχουμε κάνει αρκετές φορές, θέσεις εργασίας που αφορούν τις δύο επιχειρήσεις. Πάντα και τις δημοσιεύω και στα social media που έχουν να κάνουν με ελληνικό κοινό. Πάντα, που ουσιαστικά είναι τα ελληνικά group στο Facebook ή οπουδήποτε. Πάντα δημοσιεύω θέσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στην εταιρεία και πάντα αναζητώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά, προθυμία και θέλουν να πάνε μπροστά. Θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μιχάλη, η πανδημία πώς επηρέασε το Oh My Greek? Είπαμε ότι στην αρχή, στο πρώτο lockdown, δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε, είχατε παράδοση σε 3-5 μέρες, έγινε ένας χαμός. Πώς επηρεάστηκε όλη αυτή η κατάσταση? Το Oh My Greek το εκτόξευσε. Το Oh My Greek, η πανδημία, το εκτόξευσε. Ήταν ένα boost, τεράστιο boost για το Oh My Greek. Ουσιαστικά, με το να μην υπάρχει, όπως σου είπα, slot διαθέσιμο, όλοι όσοι έψαχναν να έχουν κάποια προϊόντα στο σπίτι τους, που όλοι ψωνίζαμε τότε online, δεν υπήρχε κανείς που να μην χρησιμοποιεί τις online αγορές, διότι τα περισσότερα καταστήματα physical ήταν κλειστά, δεν μπορούσες να πας, χρησιμοποιούσαν το Oh My Greek για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά τρόφιμα. Πράγμα που σημαίνει ότι έγινε ένα τεράστιο boost. Τότε το μαγαζί, η επιχείρηση, γιατί το μαγαζί είναι λάθος, τότε το online store εκτοξεύτηκε. Πραγματικά αυτό ήταν το αντίκτυπο ουσιαστικά που βοήθησε περισσότερο στο να φτιάξει το Oh My Greek ένα τέτοιο brand. Και η συνέχεια ποια ήταν τώρα, ας πούμε, με την Omicron που η κατάσταση είναι περίεργη? Κοίταξε, Αγουστίνε, τώρα ναι μεν υπάρχει η πανδημία, ναι μεν τη ζούμε όλοι, θυμάσαι και την εμπειρία τη δικιά μου τότε. Το θέμα είναι ότι τώρα πλέον δεν υπάρχουν τα restrictions που υπάρχουν, δεν είναι αυτά που είχαμε τότε. Ναι. Πλέον ο κόσμος έχει εμβολιαστεί, έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο εμβολιασμού, τουλάχιστον με τις δύο δόσεις, και βλέπεις ότι ενώ έχουμε τεράστια νούμερα νόσησης, δεν γονατίζουν τα νοσοκομεία. Το σύστημα κρατιέται, κρατάει ακόμα λόγω του εμβολιασμού. Άρα ουσιαστικά η αγορά τώρα Αγουστίνε κινείται. Κυκλοφορούσα προχθές στο κέντρο και ήταν σαν μια, όχι κανονική μέρα, παραπάνω από κανονική μέρα. Έβλεπες τόσο κόσμο, ναι, που έλεγες και δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι κάποιος αυτή την ώρα περιορίζεται λόγω της Όμικρον. Το μόνο που βλέπεις, Αγουστίνε, και είναι φανερά έντονο, είναι η μάσκα στα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, στα μέσα μαζικής μεταφοράς όλοι πλέον φοράνε τη μάσκα. Αλλά βλέποντας τους δρόμους να κινούνται, να κάνουν. Είναι όλοι ελεύθεροι. Και στην εργασία. Γιατί και εμείς εδώ έχουμε προϋπόθεση όλο το προσωπικό να φοράει τη μάσκα, το να τηρούμε τα μέτρα, διότι αυτά ούτως ή άλλως πρέπει να γίνονται για να προστατεύσουμε βασικά τη δική μας υγεία και των ανθρώπων με τους οποίους ζούμε μαζί. Είσαι Μιχάλη, ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι πάρα πολύ ενεργός στα social media, ασχολείσαι με τους Έλληνες, βλέπεις κάποια αλλαγή στην ελληνική έτσι, παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία δύο χρόνια? Κοίτα, δεν έχω τη δική σου εμπειρία γιατί είσαι εδώ πολύ περισσότερα χρόνια από μένα. Απλά αυτό που έχω δει είναι ότι η ελληνική κοινότητα όταν υπήρξε το πρόβλημα του COVID απόλεσε πάρα πολλούς ανθρώπους. Έφυγαν πάρα πολλοί οι οποίοι επέστρεψαν πίσω επαναπατρισμό ή κάπου οι άνθρωποι κουράστηκαν, το παράτησαν, δεν μπορούσαν. Αλλά βλέπω τώρα πάλι μία ανάκαμψη. Δυστυχώς όμως, όπως το βλέπεις και εσύ καθημερινά, κόσμος θέλει να έρθει, αλλά δεν λόγω μπορεί. Brexit έχουν κλείσει πια οι πόρτες. Δεν μπορεί κανένα. Δηλαδή, λαμβάνω mail τώρα. Θα σου δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Βάζω αγγελία για δουλειά. Στο Indeed. Θέση της εργασίας για την εταιρεία την οποία εκπροσωπώ. Έρχονται πάρα πολλά CV και πάρα πολλές απαντήσεις από ανθρώπους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και αισθάνομαι, λες και έχω ένα μαχαίρι και με καρφώνει όταν πρέπει να τους απαντήσω ότι δυστυχώς
δεν μπορείτε να εργαστείτε πλέον εδώ παρά μόνο sponsored. Εμένα η εταιρεία η δική μου δεν μπορεί να κάνει σπονσοράρισμα. Δηλαδή δεν εμπίπτω στην κατηγορία των επαγγελμάτων, γιατί είναι low skills τα περισσότερα επαγγελμάτα. Άρα έχει δεν να είναι κάνει με την κατηγορία. Δεν είναι δηλαδή ότι εσύ, άμα ήθελες να κάνεις sponsor, θα έκανες. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την κατηγορία. Εγώ πρέπει να σπονσοράρω κάποιον ο οποίος να είναι ένας υπάλληλος από την με βάση τον νόμο, με βάση τους κανόνες που έχουν θεσπίσει, ο οποίος δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα εδώ. Αποθηκάριος μπορεί να βρεθεί εύκολα εδώ. Οδηγός μπορεί εύκολα πλέον να βρεθεί εδώ. Είχαμε θέματα με τους οδηγούς, αλλά τώρα πλέον θέσεις υπάρχουν και διαθέσιμοι οδηγοί υπάρχουν. Δεν έχω να κάνω με very high skills εργαζόμενους, τους οποίους να πρέπει να ζητήσω κάποιον και να του κάνω πρόταση να τον σποσοράρω, να τον φέρω εδώ. Άρα εμένα δεν θα μου επιτραπεί να κάνω. Δηλαδή, εκεί είναι τώρα που έγινε το πρόβλημα. Και το βλέπω έντονα. Αυγουστίνε, σε κάθε αγγελία που θα μπει για δουλειά, βλέπω πάρα πολύ κόσμο από την Ελλάδα να ψάχνει να έρθει. Οι οποίοι δεν είχαν προνοήσει να έρθουν νωρίτερα, να βγάλουν το pre-settle και να μπορούν τώρα να βρίσκονται εδώ. Είναι και κάποιοι οι οποίοι, ακούω και ιστορίες, οι οποίοι ήταν στην Αγγλία μπορεί και για 15 χρόνια, φύγανε το 18, ας πούμε. Και το χάσανε. Ναι. Και χάσανε τα πάντα. Χάσανε τα πάντα. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αισθάνομαι όμως άσχημα. Όταν απαντάω σε έναν άνθρωπο αρνητικά, ναι, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει να του πω ότι ξέρεις, φίλε μου, δεν γίνεται. Ψάξε μια άλλη χώρα, Ολλανδία ή οτιδήποτε άλλο που μπορείς να εργαστείς. Διότι εδώ δεν. Και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Γιατί βλέπω την ανάγκη των ανθρώπων να θέλουν δουλειά εδώ. Ναι. Ανάγκη μεγάλη. Δηλαδή η Ελλάδα ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να μου στείλει. Είναι, χτίζουν ακόμα, ακόμα προσπαθούν. Προσπαθούν, κάνουν βήματα, αλλά είναι ακόμα αργά. Είναι αργά, είναι αργά. Είναι καλύτερα από παλιά, αλλά είναι σίγουρα αργά. Εσύ σαν Μιχάλης Πετσαλάκης, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον? Ήρθες σε μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι ήρθαν οι περισσότεροι στην Αγγλία. Θες να γυρίσεις στην Ελλάδα, σκέφτεσαι το μέλλον σου στην Ελλάδα ή σκέφτεσαι ότι... Κοίταξε. Τον εργασιακό μου βίο θα τον ολοκληρώσω στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό είναι η λυμένη απόφαση και δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο Θεός να μας έχει καλά, γιατί εμείς κάναμε σχέδια και ο Θεός γελά. Αυτό είναι. Αλλά λέω ότι αν όλα πάνε καλά, τον εργασιακό μου βίο θα τον κλείσω εδώ. Δεν σκέφτομαι την ιστορία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα πάμε ως συνταξιούς πλέον και θα περνάμε 6 μήνες στην Κρήτη και 6 μήνες στην Αγγλία για να είμαστε και εντάξει νομικά και να μην χάσουμε και τα δικαιώματα της σύνταξης. Αυτό σκέφτομαι, αυτό είναι το πλάνο μου και αυτό πρόκειται να κάνω. Δηλαδή, αυτά είναι τα σχέδια. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, Μιχάλη. Δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο για το Oh My Greek, για το Ambrosia. Είπαμε για τα μελλοντικά, έτσι, πλάνα που έχει εταιρεία, που είναι ένα φοβερά φιλόδοξο, έτσι, πλάνο. Μακάρι και άλλες εταιρείες να μπορούν να αναπτυχθούν στον ίδιο ρυθμό. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχει την υγεία του, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έχουμε την υγεία μας. Είναι το πρώτο και σημαντικότερο, όλα τα άλλα έπονται. Και δεύτερον, να πω στους Έλληνες να είναι πάντα αμμονιασμένοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, υπάρχουν αψημαχίες, διαμάχες ή οτιδήποτε άλλο. Η ομόνια είναι αυτό που φέρνει και αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω τι ετοιμάζεις, κάτι έγραψες στα social και το διάβασα. Περιμένω να δω να το ανακοινώσεις, να δω τι είναι αυτό που θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Απλά οφείλουμε όλοι να είμαστε μια γροθιά για να μπορούμε να παλεύουμε το κάθε πρόβλημα που έρχεται και βλέπουμε μπροστά μας. Υγεία λοιπόν και ομόνια. Αυτά τα δύο πράγματα ας βασιλέψουν τουλάχιστον στο 2022. Αυτό που ετοιμάζω είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό που είπες, στο να είμαστε ενωμένοι και να βοηθάμε ένας τον άλλον. Για να δούμε. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για την παρουσία σου στο στούντιο του Hellenic TV. Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα τα πούμε όταν το Ambrosia έχει 10 μαγαζιά στην Αγγλία. Το Oh My Greek, το Ambrosia θα είναι... Η μαμά εταιρεία, ναι. Με χώρους, με branch. Εντάξει, ωραία. Φίλες και φίλοι, χαιρετώ. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Hellenic TV Greek Stories έφτασε στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή νύχτα.